Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλου. Μεταγραφικά σενάρια Part 8. Στο σημερινό Part έχουμε να μιλήσουμε για αρκετέ μεταγραφέ. Μεταγραφέ οι οποίε κιόλα πιστεύω, αν γίνουν σε κάποιε από τι ομάδε που οποίε ακούγονται, θα βοηθήσουν πάρα πάρα πολύ το roster των ομάδων. Παρ' όλα αυτά, πριν ξεκινήσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Βοηθάει πάρα πάρα πολύ στο κανάλι. Και κάντε και ένα follow στο Instagram για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα τη αγαμένη σα ομάδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον Ολυμπιακό για τον οποίο ακούγεται ένα όνομα μέχρι στιγμή και αυτό είναι το Χουακίν Πικέρεθ. Ένα παίκτη τον οποίο τον είχαμε ξαναπεί. Είναι αριστερό μπακ. Ο Ολυμπιακό έχει ξανακάνει πρόταση για τον νεαρό 22 χρονών από την Πένα Ρολ, από το Ουρουγουανικό πρωτάθλημα. Η αξία του είναι στα 1,1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι καθαρά παίκτη για το μέλλον. Είναι ένα ταλεντάκι. Είναι στα ύψη τη καριέρα του αυτή τη στιγμή, 22 χρονών. Είναι ένα νεαρό μπακ. Πιστεύω σίγουρα είναι μια καλή μεταγραφή. Βέβαια, στο ρόλο του αριστερού back έχει και τον Ρέα Ψιούκ, έναν unpack, τον οποίο τον είδαμε φέτο και έδειξε πράγματα. Είχε εκείνο το θέμα με τη Σέντρα, το βελτίωσε σε ένα αρκετά καλό βαθμό. Οπότε είναι μια καλή μεταγραφή σίγουρα, σαν δεύτερο back αριστερό. Μπορεί να το βάλει βέβαια και στην δεύτερη ομάδα, στον Ολυμπιακό Βιτ αφού είναι 22 χρονών. Όσοι είναι 23 χρονών και κάτω, μπορούν να μπουν στην ομάδα του Ολυμπιακού Βιτ, οπότε. Είναι μια μεταγραφή η οποία σίγουρα δεν θα πάει χαμένη. Επόμενη ήταν η μεταγραφή του Αγκιμπού Καμαρά, έναν παίκτη τον οποίο έκλεισε ο Ολυμπιακό από την Λίλ. Υπέγραψε χθε προχθέ, αν δεν κάνω λάθο, 330.000 η αξία του. Είναι μέσο, 20χρονο από την Γουινέα. Είναι ένα παίκτης ο οποίος ε, ήρθε από την Λίλ Β. Έπαιξε κάποια μάτ στην δεύτερη κατηγορία τη Γαλλία. Πιστεύω έχει μέλλον, είναι ένα καθαρά παίκτη ο οποίος τον πήρε για το μέλλον και αυτόν. Πιθανό να το δούμε στην ε, Β ομάδα και μπορεί να το δούμε και κάποια μάτια στην πρώτη ομάδα προφανώ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο θα είναι στη Β ομάδα ω ε, έτοιμος έτοιμο να προσθεθεί στην Α ομάδα. Κάπω έτσι τον ε, βλέπω τον ε, Καμαρά. Καλό παίκτη. Ε, ταλεντάκι φαίνεται. Ε, θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά στο, στο γήπεδο και στο χορτάριο και, και στο πώ θα παίξει. Κλείνουμε για τον Ολυμπιακό και πάμε τώρα για τον ε, Πάοκ. Για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Ράχμαν Μπάμπα. Ο παίκτη, ο οποίο ήταν δανεικό στον Πάοκ τώρα για ένα εξάμηνο. Ο Πάοκ θέλει να τον κάνει δικό του. Ο Μπάμπα και ο ίδιο έχει δηλώσει ότι δεν θέλει να μείνει στη Τζέλση. Τον έχουν στείλει δανεικό 7 συνδεχομένε χρονιέ. Ε, δεν είναι για το καλύτερο πράγμα. Και ουσιαστικά θέλει να φύγει. Είχε προβλήματα και με την ε, διοίκηση. Είχε γενικά αρκετά προβλήματα ο Μπάμπα τα οποία ακόμα από ό,τι φαίνεται δεν έχει λύσει. Γι' αυτό κιόλα ψάχνει τον τρόπο να φύγει και από την Τσέλση. Η αξία την οποία είναι στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ. 27χρονο από την Γκάνα. Είναι αριστερό μπακ. Πριν από λίγο καιρό ο Ολυμπιακό είχε ενδιαφερθεί για τον, ε, για τον Μπάμπα. Κάτι το οποίο ο Μπάμπα δεν δέχτηκε προφανώ. Από τη στιγμή που στον Πάοκ είναι λίγο δύσκολο να πάει στον Ολυμπιακό λόγω των ε, οπαδικών θεμάτων και όλα αυτά. Ε, Παρ' όλα αυτά, είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, τουλάχιστον στα playoff έδειξε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση με τον Πάοκ. Ε, Προσωπικά από τους πιο του πιο αγαπημένου μου παίκτε του Πάοκ στα playoff. Έδειξε πάρα πολύ ωραία στοιχεία. Ε, είναι μια μεταγραφή η οποία σίγουρα θα αξίζει. Είναι ένα έμπειρο παίκτη ο Μπάμπα. Έχει περάσει από πολύ καλέ ομάδε. Τώρα το μόνο θέμα είναι το οικονομικό το οποίο κιόλας ζορίζει τον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. 2,7 εκατομμύρια είναι η αξία του. Οπότε, κάπω έτσι πρέπει να κινηθεί ο Πάοκ. Το μόνο πρόβλημα κιόλα είναι και τα λεφτά που ζητάει η Τσέλση, γιατί είναι λίγο παράλογα. Κατά τα άλλα, πιστεύω είναι μια καλή μεταγραφή για τον Πάοκ. Η προσέγγιση του Μπάμπα. Επόμενο παίκτη είναι ο Μάρκο Φωσάτη. Ένα Ιταλός, 28 χρονών, είναι εξάρι. Που μπορεί να αγωνιστεί και σαν οχτάρι βέβαια. Από την Μοντζα τη δεύτερη κατηγορία τη Ιταλία. Κοστίζει 715.000 ευρώ και είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στη Μίλαν. Όπου έκανε σαν τον Μπάμπα περίπου, κάθε χρόνο και Κετανικό. Παρ' όλα αυτά είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει Στον, ε, πα, ένα παίκτη ο οποίο έχει εμπειρίε. Στον Πάο χρειάζονται να εξάρει. Δεν νομίζω να μείνει με τον Εσίτη. Ο το γενικά για πούλμα πρέπει να πάει, κατά τη γνώμη μου. Οπότε είναι μια καλή επιλογή ο Φωσάτη. Τώρα από εκεί πέρα, προσωπική μου άποψη, ο Πάο θα πρέπει να παίξει με και όχι με εξάρια. Αλλά αυτό είναι καθαρά του συστήματο το θέμα. Παρ' όλα παίκτη, νομίζω είναι αρκετά καλό, φθηνό, με αρκετές εμπειρίε στην πλάτη του. Έχει αγωνιστεί κυρίω στο Ιταλικό Πρωτάθλημα και πιστεύω ότι είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή αυτή, σε περίπτωση κιόλα που γίνει. Επόμενη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ είναι ο Μιχέλ Ανχέλ Μόρο, ο οποίος είναι από την Ράγιο Βαλεκάνο, είναι 20 χρόνο τερματοφύλακας, Ισπανός, 660.000 η αξία του. Είναι ένας παίκτη ο οποίος ε, είναι καθαρά και αυτός το ταλέντο. Ένας παίκτη ο οποίος πιστεύω προορίζεται για τη β' ομάδα. Από τη στιγμή που στην πρώτη ομάδα έχει και τον Πασχαλάκη και, τον Ζιβκοβιτς. Που ο Πασχαλάκης από τη φαίνεται θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας για τον ΠΑΟΚ φέτος, αν δεν προκύψει κάτι. Ε, νομίζω θα πάει για τη β' ομάδα γιατί Είχε δηλώσει κιόλα ο Λουτσέσκο ότι ο Πάουκ δεν θέλει τερματοφυλακέ. Δεν ξέρω πώ έχει προκύψει αυτό. Οπότε, μόνο η λογική είναι για να πάει στην Β ομάδα. Τώρα, να πληρώσει ένα παίκτη μισό εκατομμύριο σχεδόν για να πάει στη δεύτερη ομάδα είναι λίγο φυλακία όταν δεν έχει και τα καλύτερα οικονομικά. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντω είναι ένα αρκετά καλό παίκτη, ταλαντούχο και σίγουρα είναι ένα παίκτη για το μέλλον και αυτό. Δηλαδή. Σε καμία περίπτωση δεν νομίζω να μπορεί να παίξει βασικό αυτή τη στιγμή στον Πάοκ. Όταν υπάρχουν και τα ονόματα του Πασχαλάκη, υπάρχει και το όνομα του Ζεύκοβιτ, οι οποίοι πέραναν αρκετά παιχνίδια φέτο. Κλείνουμε και τον Πάοκ με τον ε, Ζασμίν Κούρτιτ, ίσω ε, από τι καλύτερε μεταγραφέ που έχουμε πει σε αυτό το βίντεο. Είναι ένα από την ε, Πάρμα, 32 ετών, Σλοβαίνο, αγωνίζεται ω οχτάρι έχει αγωνιστεί και αυτό στο παρελθόν κυρίω ε, στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Είναι ένα παίκτη ο οποίο ε, είναι αρκετά έμπειρο. Θεωρώ πω μπορεί να κάνει τη διαφορά στο... στη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Μου θυμίζει λίγο τον Μίσιτ ε, σαν παίκτη, και πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή προσέγγιση αυτή για τον ε, ΠΑΟΚ. Αγωνιζόταν φέτο στην Πάρμα, η οποία η Πάρμα δεν τα πήγε και πολύ καλά. Τον αγόρασε η Πάρμα για 5,5 εκατομμύρια ευρώ, και αυτή τη στιγμή αξίζει να έχει πέσει στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, μιλάμε για μια μεταγραφή σχετικά φθηνή. Για αυτά που πλήρωσε η Πάρμα πριν από ένα χρόνο, περίπου. Θεωρώ πω είναι μια καλή μεταγραφή και θα πρέπει να την κάνει ο Πάοκ. Είναι έμπειρο παίκτη και μακάρι κιόλα να το δούμε. Είναι καλό παίκτη. Επόμενη μεταγραφή είναι για την ΑΕΚ, ο οποίο είναι ένα γνώριμο παίκτη για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι ο Εχσάν Χατσαφή, ο οποίο είναι από το Ιράν, αγωνίζεται στην σε Σεφάν αυτή τη στιγμή, είναι δεκάρι, μέσω επιθετικό. 1,2 εκατομμύρια η αξία του και είναι ένας παίκτη ο οποίος είχε αγωνιστεί στο παρελθόν και στον Πανιόνιο και στον Ολυμπιακό. Είχε αγωνιστεί στον ε, Ολυμπιακό για ένα χρόνο περίπου κι άλλο ένα χρόνο στον ε, Πανιόνιο κάπως έτσι είχε γίνει. Είναι ένας παίκτη ο οποίος ε, για εκ τουλάχιστον δεν ξέρω κατά πόσο το χρειάζεται. Θεκάρι τον Μάνταλο, τον ε, πιο βασικό της παίκτη. Σίγουρα θέλει έναν ακόμα στον ρόλο του δεκαριού, αλλά πιστεύω ότι ίσω να ήταν καλύτερο να ψάξει για άλλε θέσει, οι οποίε είναι πιο σημαντικέ αυτή τη στιγμή για την ομάδα τη SAEK. Πάντα γνώμη μου. Αλλά από εκεί πέρα, αν τον ε, καταφέρει και τον αγοράσει, τα λοιπά, σίγουρα δεν είναι μια κακή μεταγραφή. Είναι σαν ένα πνευματικό, θα είναι σαν ένα πνευματικό πιστεύω, ο οποίο κιόλα θα πάρει αρκετέ ευκαιρίε. Να παίξει πιο βασικό. 1,2 εκατομμύρια του Δεν είναι κάτι ακριβώ σαν παίκτη. Έχουμε δει ότι η ΑΕΚ γενικά. οι παίκτε που αγγόντουσαν, μάλλον για την ΑΕΚ, ήταν πολύ πιο ακριβοί. Οπότε πιστεύω είναι καλή μεταγραφή, αλλά όχι τόσο χρήσιμη αυτή τη στιγμή. Πάμε τώρα στον Παναθναϊκό. Για τον οποίο έχουμε μια δυσάρεστη, να το πω έτσι, η μεταγραφική είδηση. Η οποία είναι του Γιουνού Σανκαρέ. Ο Σανκαρέ, ο οποίο ήρθε στον Παναθναϊκό τώρα το τώρα το χειμώνα από την Τσεσικά Σόφια με 330.000 ευρώ. Ίσως από τις καλύτερες μεταγραφές που έκανε ο Μπόλωνη. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν παίκτη. Είναι ένα παίκτη ο έχει τρομερό παρελθόν. Έχει αγωνιστεί στην Παρίσι Ζερμέν, στην Ντιχόν, στη Ρεν, στην Λίλ. Έχει αγωνιστεί σε πολύ δυνατέ ομάδε. Και από ό,τι φαίνεται, στον Παναθηναϊκό δεν, δεν το θέλει ο Γιωβάνοβιτ. Οπότε και όλα, όταν δεν σε θέλει να σε μέσα σε μια ομάδα, είναι αρκετά δύσκολο να μείνει. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα ο Σανκαρέ θα αποχωρήσει αυτό το καλοκαίρι από τον Παναθνέκο. Κατά τη γνώμη μου είναι ένα μεγάλο λάθο. Έκανε πολύ ωραίε εμφανίσει ο Σανκαρέ. Γενικά, ό,τι μεταγραφή έκανε ο Παναθνέκο το, το χειμώνα ήταν πάρα πάρα πολύ καλέ μεταγραφέ. Και ο Εν Μπακοτό, και ο Σανκαρέ, και ο Νιάντ. Που τον Νιάντ τον πήρε ω δανικό βέβαια. Αλλά αυτέ τι τρει μεταγραφέ που πήρε αυτού του τρει παίκτε που πήρε ήταν εξαιρετικοί και οι τρει. Ο Σανκαρέ βέβαια είχε και ένα τραυματισμό. Αλλά να ξερέσουμε αυτό, κατά τα άλλα, ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. 2,2 εκατομμύρια αξία του. Όπω και να έχει, θα βγάλει και ο Παναθηναϊκός σε κάποια πώλησή του γιατί έκανε καλέ εμφανίσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ εμένα δεν μου άρεσε προσωπικά καθόλου αυτό. Είναι ένα παίκτη ο οποίο είναι κλειδί για τον Παναθηναϊκό πιστεύω. Είναι έμπειρο και γενικά χρειάζεται έναν έμπειρο χαφ για να κοντρολάρει όλο το κέντρο. Συνεχίζουμε με τον Παναθναϊκό και πάμε σε έναν παίκτη τον οποίο θέλει να αποκτήσει και είχαμε κάνει λάθο στο προηγούμενο βίντεο. Είναι ο Ούρλικ Γένσεν ένα παίκτη Νορβηγό, σέντερ Μπακ, 880.000 η αξία του, έμεινε ελεύθερο από την Νόρτζερλανδ και αυτή τη στιγμή είναι στις top προτιμήσει του Παναθναϊκού, να το πω έτσι. 880.000 είναι η αξία του, είναι ελεύθερο. Κάτι το οποίο προτιμά γενικά ο Παναθναϊκό, ο οποίο είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει τα καλύτερα οικονομικά στην Ελλάδα. Οπότε θεωρώ πω είναι μια αρκετά καλή προσέγγιση αυτό το ρόλο του Παναθναϊκού. Ψηλό αν παίξει ένα 86 το ύψο του. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσει, πιστεύω. Είναι ένα νέο νιάν, να το πω έτσι. Γιατί και ο νιάν ψηλό ήταν, 24 χρονών είναι ο Γένσεν. Οπότε πιστεύω είναι μια καλή προσέγγιση στο ρόλο του Παναθναϊκού αυτή. Επόμενος για τον ε, Παναθηναϊκό, και τελευταίος για τον Παναθηναϊκό είναι ο Μεβλια, ο οποίος είναι ελεύθερος, σε back και αυτός, Σλοβενός 31 ετών, η αξία του είναι στα 3,3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόσφατα αγωνιζόταν στην ε, Σότσι, η Σόκη δεν ξέρω πώς προφέρεται, η οποία είναι από την ε, Ρωσία, αγωνιζόταν κυρίως στο ρώσικο πρωτάθλημα. Έχει αγωνιστεί στη Ρόστοφ στην Zenit. Είναι ένα παίκτη ο οποίο. Ε, είναι ένας παίκτης ο κουβαλάει αρκετέ εμπειρίε. Στον Παναθανικό κυρίω ε, θα το πάρω για την εμπειρία του. Και. Όπω και να έχει θέσει έναν έμπειρο παίκτη στον Παναθηναϊκό, Ο Παναθανικό, ο οποίο έχει πρόβλημα στην άμυνα. Πιστεύω με τον. Ε, Μεύλια μπορεί να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα σε έναν ε, αρκετά καλό βαθμό. Είναι ελεύθερο, ξαναλέω. Μπορεί να τον αποκτήσει χωρίς ιδιαίτερα πολλά χρήματα. Πιστεύω είναι μια αρκετά καλή μεταγραφή αυτού για τον Και μακάρι να το δούμε κιόλα να αγωνίζεται με τα πράσινα. Κλείσαμε για τον Παναθηναϊκό και πάμε για τον Άρη. Ο οποίο ε, ακούγεται αρκετά το όνομα του Φαμπιάνο. Ο οποίο είναι σέτερ back, βραζιλιάνο. Γενικά ο, ο Άρης ο οποίο ψάχνεται από μεριά Βραζιλίας. Είναι ένα εύκολο τρόπο να βρει φθηνού παίκτε με αρκετά μεγάλο ταλέντο, όπως είχε κάνει και ο Βόλος. Βραζιλιάνος παίκτη, Σέζερ Μπακ, αγωνιζόταν πρόσφατα στην Τένις ε, στην τουρκική ομάδα. Έχει αγωνιστεί και με την Παλμέρα στο παρελθόν. Είναι, αρκετά, είναι ένας αρκετά καλός παίκτη. ο οποίος βρίσκεται βέβαια στα κάτω της καριέρας του αυτή τη στιγμή. 440.000 είναι η αξία του 29 χρονών. Είναι μια καλή μεταγραφή για τον Άρη. Δεν είναι ούτε η τρομερή μεταγραφή ούτε κάτι κακό σε ποιότητα. Είναι μια καλή μεταγραφή πιστεύω. Μπορεί να ενισχύσει σε ένα καλό βαθμό την άμυνα του. Είδα ακόμα μπορεί να τον πάρει και σαν αναπληρωματικό. Επόμενο όνομα και ξεκινάμε τώρα για τα δύο μεγάλα ονόματα που έχει ο Άρης που αναφέρονται για τέλος πάντων τον Άρη. Είναι ο Αμπτουλάι Διάμπη ή Αγωνίζεται στην ε, Sporting Λισαβόνας. 30 ετών, από το Μαλί, 2,2 εκατομμύρια εξία του. Είναι Δεξία εξτρεμ. Είναι ένα παίκτης ο οποίο έχει περάσει από πολύ μεγάλε ομάδε. Έχει περάσει από την Λίλ, από την Breeze, Μπεσίκτα, ε, Χετάφε, Άντερλεντ και στην ε, Σπρότρελη Κισαβόνα, στην οποία αγωνιζόταν. Ε, μέχρι και σήμερα, μάλλον αγωνίζεται. Είναι ένα παίκτη ο οποίο σίγουρα μπορεί να κάνει τρομερή διαφορά στο δεξίο στο ρόλο του δεξιού εξτρέμ. Είχε τον Σαντέ Σίλβα από εκεί πέρα που τον πήρε δανεικό από την West Ham. Έδειξε κάποια πράγματα αλλά δεν ήταν και ο top παίκτη. Πιστεύω ότι η Αμπή μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίο έχει αγωνιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και πιστεύω στον Άρη θα είναι παιχνίδι για αυτόν το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε πιστεύω είναι πάρα πάρα πολύ καλή μεταγραφή και θα πρέπει να την κυνηγήσει ο Άρης. Ακριβή μεταγραφή μεν, αλλά μια μεταγραφή οποία πιστεύω θα αξίζει. Κλείνουμε για τον Άρη και κλείνουμε και το βίντεο ουσιαστικά με τον Μπαντού Εντιγιά. Ο οποίο είναι ο παίκτη ο είχαμε κάνει λάθο στο προηγούμενο βίντεο. Αγωνίζεται στην Al Ain. Η αξία του είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. 30 ετών, σε Αγωνίζεται ω Χαφ. Και είναι ένας παίκτη ο οποίος έχει αγωνιστεί σε αρκετά μεγάλες ομάδες όπως η Transno η Stoke City, η Γαλατά Σεράι. Έχει, έχει, αρκετά μεγάλο παρελθόν. Είναι ένας έμπειρος μέσος. Η εμπειρία η οποία χρειάζεται γενικά στο ποδόσφαιρο και στην κάθε ομάδα χρειάζεται ένας έμπειρος παίκτη. Πιστεύω είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή να τα τον Άρη αν κυνηγήσει να την κάνει. Ακριβή μεταγραφή βέβαια, αλλά μια μεταγραφή που σίγουρα πιστεύω δεν θα απογοητεύσει αυτή τον, τον Άρη. Οπότε αυτά για το Part 8. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ όσοι παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Και γράψτε μου και ποιον παίκτη θα θέλετε να δείτε από αυτούς στην αγαπημένη σας ομάδα.